Ελλάδα, διαδίκτυο για όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ραντεβού, μόνο που αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά και θα είναι το τελευταίο, με την εκπομπή Σιώπα και Άκουσε. Ο Γιώργος Σιώπας πίσω από το μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος εκεί έξω στην κονσόλα του ήχου και όλοι εσείς εκεί λίγο παρά έξω, λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά, πολύ πιο μακριά. Η παρέα μας, η πανάκριβη παρέα μας, η πανάκριβη νυχτερινή παρέα της Ερασπορ, το άλλο πρόσωπο της Ερασπορ, δημόσιο ραδιόφωνο, αγαπημένο ραδιόφωνο πάντα, αξιόπιστο, και όπως και να το κάνεις, για μένα αυτή η μέρα, αυτή η εκπομπή είναι, αν μη τι άλλο, ιδιαίτερη. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία που πρέπει να δείξω. Είμαι φορτισμένος, δεν το κρύβω, δεν έχω κανένα λόγο, ποτέ δεν σας κρύφτηκα άλλωστε. Μοιράστηκα μαζί σας πολλά πράγματα και χαίρομαι γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή την τριωρία, κάθε φορά που ήμασταν στον αέρα, λέγαμε τις δικές μας αλήθειες και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολλά ήταν σημαντικά σε αυτή την εκπομπή. Γιορτάσαμε, περάσαμε όμορφα, ζήσαμε έντονα συναισθήματα, είτε χαράς είτε λύπης. Και εντάξει, θα δείξει, έτσι είναι. Πάμε παρακάτω, πάμε για άλλα. Ήταν προσωπική επιλογή, το λέω αυτό για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ήταν προσωπική απόφαση, προσωπική επιλογή. Θεωρώ ότι πρέπει να φεύγεις τη στιγμή που είσαι στο καλύτερό σου σημείο, στο πιο ψηλό σημείο, γιατί μετά από εκεί πέρα μπορεί ίσως και να αρχίσει κάτι φορά. Δεν το πολύ έβλεπα αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά όπως και να έχει, έπρεπε να φύγω. Τους λόγους θα τους πούμε σε προσωπική βάση. Αυτό. Λοιπόν, 31η Ιανουαρίου. Έχουμε να κάνουμε παρέα νυχτερινή, ραδιοφωνική, ακριβώς ένα μήνα από πέρσι. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με μια τελείως διαφορετική εκπομπή που μπορεί να φαίνεται τόσο ίδια, αλλά είναι και πολύ διαφορετική. Δεν θα έχουμε τα συνηθισμένα, θα ακούσουμε και διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά τραγούδια, όπως το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, έτσι για να μπω και εγώ στο κλίμα, γιατί ομολογώ ότι έχω χάσει προπονήσεις. Θα είναι αυτό που θα μας βάλει ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος, ο Γιώργος ο Νταλάρας, που είναι τα χρόνια. Θα πεις γιατί ξεκινάς με αυτό το τραγούδι. Ξεκινάω με αυτό το τραγούδι γιατί είναι ένα τραγούδι που δεν έχει λείψει ποτέ από τις εκπομπές μου και ήταν ένα τραγούδι που έβαλα πρώτη φορά στην πρώτη εκπομπή. Το αγαπάω ιδιαίτερα αυτό γιατί ξυπνάει μνήμες. Δεν είναι όμως να ξυπνάνε οι μνήμες για όλους μας. Κάποιο λόγο θα έχουμε. Εγώ αυτό το τραγούδι θέλω να το στείλω λίγα χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα μακριά εδώ από το στούντιο, εκεί στη Φλόρινα, τότε στην εφηβική ηλικία, στην τρίτη ηλικίου, που είχα ερωτευτεί μια συμμαθήτριά μου και το τραγούδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας στείλω λοιπόν το πρώτο τραγούδι στη Φλόρινα, μια πόλη που έτσι κι αλλιώς λατρεύω και το ξέρετε, για να μπούμε σιγά σιγά εδώ στα μονοπάτια τα δικά μας. Κάπως έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή και μια εκπομπή που προβλέπεται να γίνει ψιλοροντέο, με την καλή έννοια βέβαια. Αν κρίνω από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέχρι τώρα, νομίζω ότι χτυπάτε, ξέρετε να χτυπάτε εκεί που πονάω, μια χαρά, καλά κάνετε, έτσι μου πρέπει. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα δώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα ξέρετε, οι περισσότεροι θα τα επαναλάβω για μια τελευταία φορά. 6012-991, 6012-992 και 6013-174 είναι οι τρεις γραμμές που είναι στην διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε σπορ ελληνικά ή αγγλικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα που θέλετε και το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει και το Facebook, Γιώργος Σιώπας, στα ελληνικά, για μια πιο άμεση και γρήγορη και ουσιαστική επαφή, που μπορεί να κρατήσει και λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω, πέρα από τις 3 ώρες που είναι αυτή, έχω μπει στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα έχω φέρει, θα σας πω ένα μυστικό μου, έχω φέρει τη μεγάλη βαλίτσα. Την πολύ πολύ μεγάλη, γιατί θέλω να τη γεμίσω. Θέλω να τη γεμίσω με τις φωνές σας, θέλω να τη γεμίσω με την αγάπη σας, θέλω να τη γεμίσω με τις παρουσίες σας και να τη βάλω, να την πάρω μαζί μου για να έχω να θυμάμαι. Όπως και να έχει, είναι δύσκολα για μένα τα πράγματα. Πίστευα ότι θα είμαι πιο χαλαρός, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να σφίγγομαι από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τα τραγούδια που έχω διαλέξει να ακούσουμε σήμερα θα είναι προσωπικά αγαπημένα τραγούδια. Κάποια από αυτά τα τραγούδια που αγαπάω. Δυστυχώς δεν είχα την υποδομή για να μπορέσω να βγάλω τις επιλογές που ήθελα.
αλλά κάθε τραγούδι έχει το συμβολισμό του. Οπότε τραγουδάκια σήμερα δεν ζητάμε. Δημήτρη, είναι και αυτό που μου γράφει στο μήνυμα. Εντάξει, είμαστε κι εμείς αυτά τα ευαίσθητα παιδιά, ε. Λοιπόν, μια χαρά. Ξεκινάμε τα μηνύματα. Και να ξεκινήσω από το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε από τα Γιάννενα, από τη φίλη μου την Ανθή. Όπου βέβαια μου αφιέρωσε και ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε στη συνέχεια γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, η οποία μου έφτανε να είναι καλή τελευταία εκπομπή και να τη χαρώ όσο μπορώ. Αυτό θα προσπαθήσω. Αυτό εξαρτάται και από εσάς βέβαια. Ανθή, μια χαρά. Πάμε στην Αμαλιάδα, στον Τάκη τον Καμαρινό. Γιώργο, καλησπέρα φίλε, εύχομαι από καρδιάς να αναιρέσουν την απόφαση τους. Όχι, Τάκη, κάνεις λάθος. Δεν είναι δικιά τους απόφαση, είναι δικιά μου απόφαση. Είχα πει από αυτή την εκπομπή θα αποχωρήσω εάν και όταν το κρίνω εγώ σωστό και σκόπιμο μου. Τραγούδι για τη Σωτηρία από τα Γιάννα θα ακούσουμε. Σε ευχαριστώ που μου διευκολύνεις για την επιλογή. Πάμε στο Σπύρο τον Κίτρινο Φάρο. Καλησπέρα Γιώργο, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Μακάρι να συνεχίσει τις guest star εμφανίσεις, γιατί πλέον έχει νεκρώσει εντελώς την νυχτερινή ζώνη της Ερασπορ. Βέβαια, βάζει από το αρχείο τις εκπομπές του Νίκου Κουνούπη, αλλά μας έχουν λείψει ζωντανές εκπομπές. Οι εκπομπές του Νικόλα του Κουνούπη δεν είναι από αρχείο, είναι εκπομπές φρέσκες, αλλά είναι ηχογραφημένες. Έτσι, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Ο Χαζοπαπάς, ο Λεωνίδας, ο Κουρλός μου στέλνει φωτογραφίες της κορούλας του από τα γενέθλια, της ειρηνούλας του. Γεια σου, ρε Χαζοπαπά, γεια σου, φιλαράκι. Πάμε στην Αυστραλία, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη. Μια τελευταία καλημέρα από την Ερασπορ. Γεια σου. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Παγκτής από τα Γιάννα μου λέει την καλημέρα μου κύριε Γιώργο. Θα μιλήσουμε με τον χρόνο. Η πόρτα σπιτιού μου θα είναι ανοιχτή, όποτε το επιθυμείς με αγάπη και χαρά, ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Γεια σου, Βασίλη. Να σε καλά, πάω καρά μου. Καλημέρα, Σύφη από Καλαμάτα. Σε ευχαριστώ. Και συνεχίζουν να πυροβολάνε τα μηνύματα και είμαστε σε καλό δρόμο. Εκείνο που θα ήθελα να πω, κάνοντας ένα μικρό σύντομο απολογισμό και περιεκτικό, είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή, από τότε που ξεκίνησε, παρά τα 1000 μίλια κύματα που πέρασε, παρά τα 40 κύματα αν θέλετε λίγο λιγότερα, γιατί μέσα από εκεί υπερβολική, παρά τις μεγάλες διακοπές, είναι ότι κατάφερε να γεφυρώσει όλη την Ελλάδα, να εκμηδενίσει χρόνους και αποστάσεις και να κάνει την μεγαλύτερη παρέα που θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ μέσα από την πλατφόρμα μιας εκπομπής. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα ότι περισσότεροι από εσάς έχετε αναπτύξει μια προσωπική επαφή, μιλάτε μεταξύ σας, δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να βρεθείτε ποτέ γιατί είναι και οι αποστάσεις αυτές, αλλά χαίρομαι γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή άνοιξαν πολλά παράθυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε ετερόκλητους και όχι μόνο ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει, επισημαίνει ότι υπάρχει αυτό που λέω εγώ, ραδιοφωνική υγεία, και από ραδιοφωνική υγεία σφίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάω τις γραμμές. Είπαμε, έχω φέρει τη μεγάλη βαλίτσα, θέλω να τη γεμίσω με ευχές, φωνές, να πάρω αναμνήσεις από την τελευταία αυτή ραδιοφωνική μας περιπολία, νυχτερινή περιπολία. Θα παρακαλούσα και φαντάζομαι και αυτή τη φορά θα συνεργαστούμε άψογα, να είμαστε λίγο γρήγοροι, να είμαστε λίγο κοφτοί. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ χαιρετούρες ώρα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, πολυφορέθηκε αυτό το πράγμα. Και πάμε να δούμε ποιος θα μας κάνει ποδαρικό σήμερα. Ναι. Παρακαλώ. Γραμμή νούμερο 2, λέγεται. Νικόλα, μας ματιάσανε. Μας ματιάσανε. Ωραία, δεν πειράζει. Οι γραμμές συνεχίζουν να χτυπάνε. Ναι. Λέγεται. Σύστημα καημά και εγώ, 4 στα 4. Λοιπόν, okay. Κάτι δεν πάει καλά, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε εδώ πέρα. Νικόλας Μαυρίδοπουλος, Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Okay. Νίκο, γίνεται κάτι που πρέπει να μάθω. Τι βλέπεις εσύ, τι εκτιμάς από εκεί. Δοκιμάζουμε την επόμενη. Ναι. Λοιπόν, καλά, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.
Τώρα, ναι. Γιώργο. Έλα. Έλα, ρε, γεια σου, ρε Γιώργο. Έλα, φιλέ. Έλα, δεν με δείσαι με το μουζάκι. Τώρα, ναι, τώρα σ' άκουσα, ναι. Πολλά φιλιάκια στον Νικόλα. Άστον είναι στον χωριμένο του αγόρι μου. Λοιπόν, αδερφέ, να μην. Έτσι, είμαι ο πρώτος, δεν θέλω να πω πολλά. Ένα ευχαριστώ μόνο θέλω να σου πω για όλα αυτά των 18 μήνες τουλάχιστον που εγώ είμαστε μαζί. Και στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, στις στιγμές τους 2 Απρίλιο, δεν σε ξέρεις πολύ καλά. Θέλω μόνο, Γιώργο, επειδή μαζί δεν θα χαθούμε, αλλά θέλω μόνο έτσι να πω μια κουβέντα, αν ακούει κάποιος από τη μέρα, επειδή η Άρα πάντα ήταν πρωτοπόρα και είχε πάντα εκπομπές λόγου, και επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στη χειρότερη φάση του από πανδημία, από ακρίβεια, από εκείνο όλοι στρεσαρισμένοι, ας βρουν έναν τρόπο να ξανακάνουν εκπομπές με λόγου στην μέρα, τίποτα άλλο. Και το χρωστάνε και σε σένα, γιατί είσαι ο πιο πετυχημένος σε αυτό το τομέα. Ο κύριε Δημήτρη. Εντάξει, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα, αδερφέ. Γεια σου, χαζό παππού. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ, για χαρά. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου. Ξεκινήσαμε από Καρδίτσα και πάμε πού? Πάμε παρακάτω, ναι. Έχεις μόνο εξαιματιές, δεν σου λείπει. Ο καλός το γνήσιο τέκνο του Μαθουσάλα. Σε πήραγε πριν, αλλά δεν μ' άκουγες, φαίνεται. Εγώ σ' άκουγα εγώ εκεί μέσα. Έχουν βάλει κάποιοι το χεράκι τους, έχουν βάλει το χεράκι τους. Πόσα μου δίνετε το πετάξω, ρε. Πόσα μου δίνετε το πετάξω, λέω. Δεν ξέρω. Γκόντον, να σου πω, Νικολάκη, θα πας και απέναντι μετά. Ωχ, Παναγία μου. Σε λυπάμαι, ρε, φίλε. Να αλήθεια, αληθεύει ότι αν έχεις ψάξει το γενεαλογικό σου δέντρο, αληθεύει ότι έχεις μακρινή σχέση με τον Μαθουσαλά. Κοίταξε, αυτός είσαι εσύ, όχι εγώ. Εγώ είμαι πάνω στο άνθρωπος της ηλικίας μου. Ναι. Τώρα είμαι στη... εγώ σφίζω από ζωή. Νίκο, βρες μου Χριστοδουλόπουλο το μαραμένι μου γαρδένια, να το βάλουμε στο φίλο μας. Α, ναι, θα γυρίσει πάνω σου αυτό. Κανόνισε. Ναι. Όλα καλά, αδερφέ. Δόξα τω Θεώ. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, κλείνοντας... Θα κεράσει και εγώ το καφέ που λέγαμε ή να πάω να πάρω μόνος μου? Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις και όπου θέλεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Κλείνοντας, ναι. να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχουν παραεξηγήσεις. Όταν γίνεται κάτι, γίνεται πλάκα και μόνο πλάκα. Mm-hmm. Έτσι, ο ιδιωτικός για σένα, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια και... Δεν καλή είμαστε. Ξεκούραση, δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ τώρα. Όχι, δεν θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να κουραστώ, αλλά είναι παραγωγική κούραση. Πάμε για άλλα. Okay. Γεια σου, Ρετόλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Δόλη από Νέα Ιωνία, ναι. Χαιρετώ. Παναγιώτη Χρυβαδιά. Έλα ρε Παναγιώτη. Πού είσαι, φρεραγή? Πού θες να με ξέρεις που είμαι? Σου είπα κάτι και το έκανα. Mm-hmm. Σε τίμησα, φρεραγή, τελευταία εκπομπή σήμερα. Κάνουμε και μια άλλη χάρη. Ναι. Πες σε γεύνο μετά, γιατί φαντάζομαι το πρωί έχεις φάμπρικα. Όχι, έχω βράδυ. Α, έχεις βράδυ. Ναι. Α, οπότε κάτσε εκεί πέρα, αντέξεις εσύ, νέο παιδί είσαι. Δυνατός. Τι κάνεις, φιλαράκι, πώς είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Όλα, εντάξει, κομπλέ, όλα. Νομίζω πως ναι. Αυτά είναι. Αχα. Ακουστικά δεν έχω, είμαι έξω στην αγορά, σε μπαράκι. Α. Είδα την ώρα 2 και 10, 10 σε τίμησα. Δεν σε ακούω, να ξέρεις. Ναι. Γιατί φορτιστή έχω, ακουστικά δεν πήρα. Προχώρα, κάνε παιχνίδι όπως αρέσει. Γιατί, φιλαράκι, άμα έπαινα ακουστικά θα στραχωριόμουν πολύ. Άστο, πάμε παρακάτω. Θα τα πούμε. Εμείς έχουμε και μια ανοιχτή εκκρεμότητα. Έχουμε εκείνη την προβατίνα. Λοιπόν, η προβατίνα, φιλαράκι, ισχύει. Άμα αργήσεις λίγο παραπάνω θα καεί. Οκ, είμαστε σε καλό δρόμο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ, Λεβέντη μου. Καλό ξημέρο, φιλαράκι, θα πούμε τηλεφωνικό σε εμείς. Γεια σου, Λεβέντακο μου, για χαρά. Εντάξει, φιλαράκι, έγινε. Πήγαμε και στη Λιβαδιά, ακούσαμε τον Παναγιώτη. Ένα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο παλικάρι ως προς τα κοινά. Λέγεται ο έφυγε η γραμμή, ξανά ήρθε η άλλη. Ρε Νίκο, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πατάω τη μια γραμμή, κλείνει. Να πατάω την άλλη, κλείνει.
Ναι. Ανά και με ύψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Οκ, okay, ευχαριστώ, δεν θα γυρίσω πίσω, δεν θα γυρίσω πίσω, στο υπόσχομαι. Το πίσω γύρισμα είναι κακό. Κοιτάμε μπροστά, πάμε μπροστά όσο μπορούμε, όπως καλά, μπορούμε. Καλά, λοιπόν, θα πας μπροστά, θα σε βρω αλλού. Κάπου θα σε βρω, δεν υπάρχει. Θα σε βρω, δεν θα σε χάσω. Τι έγινε, καλά, είσαι καλά. Καλά. Μια χαρά είμαι. Άκουσα και τον Απόστολο, αχ, 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 τον παλιό καιρό, όλο σε πειράζει. Έτσι είμαστε εμείς. Έτσι είμαστε εμείς, είναι μια σχέση πάθος. Γιατί σήμερα είσαι να έτσι, το πρωί, κάπως. Τι ήμουν το πρωί. Δεν ξέρω, κάτι έγραφες ότι είχες ένα πόνο. Ένα πόνο στην καρδιά, ένα πόνο στην καρδιά. Στην καρδιά ήταν. Είμαι και σαν νεφρά, ναι. Εσύ καλά είσαι, ο φίλος μου αεκτζής, τι κάνει. Έχει μια στενοχώρια. Είμαι σίγουρος, αλλά δεν θέλω να το πειράξω. Πολύ στενοχώρια. Δεν θέλω να το πειράξω το αγόρι μας. Αλλά τι να κάνει, εφόσον το χρήμα μιλάει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και το κρίμα το μιλάει. Χρήμα, το χρήμα και το κρίμα, έτσι mm-hmm. ακριβώς, τέλος πάντων. Ωραία, εσύ είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Προς το παρόν όλα καλά δέω. Να ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά. Με τα χιόνια. Με τα, ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Εγώ βέβαια όχι. Τις νύχτες και τις μέρες. Mm-hmm. Και εύχομαι να είσαι γερός και να ανταμώσουμε. Όλος να ανταμώσουμε καλά και ευλογημένα. Αμήν που λες και εσύ. Την καλημέρα τους φίλους μας σε όλους που μας ακούνε. Να είσαι καλά. Bye bye. Καλημέρα, καλημέρα. Πήγαμε και Θρόκο Μακεδόνης, ακούσαμε τη Γαλιάντρα, την Αγγελική, ναι. Οπ, ο Νικόλας. Γεια σου αγόρι μου, Νικό. Mm. Καλώς όρισες, καλή χρονιά να έχεις, υγεία να έχεις αγόρι μου και την οικογένειά σου, να σε ακούμε πάντα. Ναι, θα με ακούς πάντα, ναι. Εννοείται από μερικά λεπτά. Είναι στο καλώς όρισες που είπες, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Γεια σας και αντίο σας, το ξέρεις αυτό. Θα το μάθεις από σήμερα και μετά. Τι έγινε, καλά, είσαι Νικόλα. Καλά, γύρω καλά μου, καλά, φιλαράκι μου εδώ. Mm-hmm. Είχαμε πολλά χρόνια για τον άλλο μου, χαίνεις πάρα πολύ, δύο μέρες παντά του Γιώργο, χαμός ήταν, χαμός. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, όλα καλά τώρα έχει κρύο, τα χειμώνας είναι, τι να κάνουμε. Θα πέρασε η Γιώργο που θα πέρασε. Ναι, λεβέντη μου, ναι, θα πέρασε. Πού θα πάει, θα το πέρασε. Αυτό το φοβδόμι και ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, θα πέρασε, που λοιπόν θα είναι και θα πέρασε. Θα πέρασε. Και από καλησπέρα στον Νίκο, στον Νίκο, και μια καλησπέρα, στον Βελόπουλο. Η ώρα μου καλή εβδομάδα να έχει χαρά και από το άκουσα φιλαράκι μου. Τώρα θα έχει το FB και αντεχνό που θα σε βγει ή έχω πάρει τίποτα. Μάλλον άρχισε να ανοίξω ραδιόφωνο. Όχι, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή στην Ερασπόρ. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τελευταία εκπομπή σήμερα και εκεί, ναι. Ναι, ναι, Κυριακή βράδυ. Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά, φίλε. Χαίρομαι για τα προβλήματα που θα πω. Χαίρομαι για ποτέ να πω. Να του πει πολλά χαιρετήματα και του πατερούλη σου. Γεια σου, Λεβέντη μου. Πήγαμε και στον Άλυμο, ναι. Καλημέρα σα. Γεια σου Γιώργο. Καλά, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Γιατί? Με βρήκες ευαίσθητο, εργένη, βασανισμένο από τη μοίρα και την κοινωνία και την τύχη. Και αντί να μου στείλεις πρασόπιτα, μου στείλεις τραγούδι, μωρέ, είναι δυνατόν. Τι πρασόπιτα θα έπιζε τη φάση εδώ, Μανουλά. Α, καλά, αυτά είναι τώρα τακτικισμοί και αυτά είναι τώρα που με κάνουν να αγχώνομαι και να πνίγομαι. Θα φας και αλευρόπιτα, θα φας και μανιταρόπιτα, θα φας και μπατσαριά, τι θες. Ναι, σε καλό δρόμο είσαι. Θέλω και, θέλω από ένα κομμάτι και το φίλο μου τον Νικόλα. Κοντοσούβλι. Ναι. Από τα χεράκια μου. Ρε αθιάσα μας τώρα παίζουμε τον πόνο μας πρωί πρωί. Πάμε και σε τη Σταριά μετά. Πω. Εγώ θέλω να πάω εκεί στην Αρκούδα, τη γυμνή εξυπόλυτη, πώς το λένε εκεί αυτή την Αρκούδα εκεί. Αυτή είναι η διψασμένη Αρκούδα ναι. Και άμα έρθεις θα πάμε να τη διψάσουμε μαζί. Να πιούμε κανένα τζιντόνι και εκεί να ευχαριστηθούμε. Έτσι, μπράβο. Είσαι καλά, μάτια μου. Εντάξει. Είμαι. Τα αυτοσχέδια, τα τουάζ, τα χέρια, εντάξει, καλά πάνε. Πολλαπλασιάζονται. Τα ανεβάζω. Σε καλό δρόμο είσαι. Είμαι σε καλό δρόμο, ξέρω. Θέλω να σου ευχαριστήσω για την παρουσία και τη συμμετοχή σου σε όλο αυτό το διάστημα που κάναμε ραδιοφωνική παρέα. Ήταν πολύ σημαντικό και όμορφο όλο αυτό που έγινε. Έχουμε πει και πέντε πράγματα παραπάνω και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο.
Και έλα, πες και σε κάτι. Εγώ θέλω να πω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή έκανε έναν πάρα πάρα πολύ καλό φίλο και χαίρομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Στενοχωριέμαι που δεν σε γνώρισα πιο νωρίς. Να χαρώ περισσότερο την εκπομπή σου. Mm-hmm. Χαίρομαι που θα ησυχάσεις. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σου και να κάνεις αυτά που θες. Ναι, καλή είναι η ευχή σου. Πιστεύω να βγει και η αληθινή. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, μάλλον την πρώτη φορά που θα βρεθούμε, μετά το κοντοσούβλι και τις τσουπρόπιτες και όλα αυτά τα μαγικά πράγματα που μας είπες, σου υπόσχομαι ότι θα τρέχουμε ξυπόλυτη σε λιβάδια με παπαρούνες για να μπορέσουμε να χωνέψουμε αυτά που έχουμε φάει. Αυτό θα ήθελα να το ζήσω, αλήθεια. Ναι, πέρασε στην ιστορία και αυτό. Παπαρούνες. Μόνο λυπάμαι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα τι ακριβώς κρύβει, γιατί θα εκτεθούμε. Ναι, το ξέρω. Σε φιλώ. Καλό ξημέρωμα. Και εγώ, Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Έλα, φιλιά. Να προσέχεις, γεια. Σας ακούω. Ρε, πώς μας ψηλιάστηκες, πώς μας μυρίστηκες, μπορείς να μου πεις. Έχω τηλέφωνο αίσθηση. Λοιπόν, δίνες πολίτης του κόσμου. Χάρηκα πολύ που άκουσα τις εκπομπές που και συμμετείχα και σε γνώρισα από κοντά. Ναι, εσύ έρθει και στο στούντιο, ναι. Όποτε θέλεις βγαίνουμε και για έναν καφέ. Δεν ξέρω τους λόγους που σταματάς τις εκπομπές, γιατί δεν έχω διαδίκτυο κτλ. Και ίσως έχω γλιτώσει γιατί δεν έχω διαδίκτυο, γιατί κυκλοφορώ όπως κυκλοφορεί ο κόσμος. Κυκλοφορώ σαν άνθρωπος. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Αυτά θέλω να πω μόνο. Ίσως θέλω ο κακός μας ο καιρός. Όπου βγεις θα σε ακολουθήσω ξανά. Και θέλω να χαιρετήσω την Όλγα, την υπέροχη γυναίκα, άνθρωπο, μάνα, αγρότησα κτλ. Κτλ. Μόνο. Και να πω ένα φιλοσοφικό ερώτημα για την Όλγα, η οποία όποτε θέλει και αν θέλει, όπως το έχω πει, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο που ξέρεις, όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Γιατί στη Φλόρινα υπάρχει η επικρατή απόλυτη μοναξιά. Αυτό το άκουσα από μια άλλη εκπομπή σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Και συγκεκριμένα από τον Γιώργο Τολιάνη. Γιατί ισχύει και αν ισχύει, αν υπάρχει απόλυτη μοναξιά στη Φλόρινα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, καλή συνέχεια φίλε, σε ακούω. Και όποτε θέλεις και εσύ, βγαίνουμε για ένα καφεδάκι. Γεια σου, παλικάρι μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σε ακούω. Γεια σου. Ναι. Καλημέρα. Ο Λεωνίδας είμαι. Έλα, ρε, ο μπαμπά. Τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλά, καλά. Σώχνω μέσα από την καρδιά μου και το ξέρεις πραγματικά ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και ό,τι θα κάνεις στη δουλειά σου. Και ξέρω ότι θα τα πας τέλεια γιατί το κατέχεις το θέμα. Είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Και μην πάνω μου λες όλα, τέτοια, θα το πάρω πάνω μου, Λεωνίδα. Πάνω απ' όλα, Λεβεντιά μου, τώρα μιλάω σοβαρά. Πολύ σπανιά με πετύχεις να μιλάω σοβαρά. Ωραίος. Όχι, το λέω μέσα από την καρδιά μου, εντάξει, γιατί τώρα τα τελευταία, από τότε ξέρεις με το story που έχω τραβήξει, πουλάω τρέλα. Mm-hmm. Ναι, να μην, γιατί τώρα με βγάζεις εκτός ορίων, γάμο το υπουργέ μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο. Άμα καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις. Και πάλι σου έχουμε ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Να χαίρεσαι την κούκλα σου, Λεωνίδα. Εννοείται. Έγινε και παλικάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βράδια που μου έκανε παρέα και ξέρεις εσύ πολύ καλά για δύο λόγους. Να σε πάτε καλά, Λεβεντιά μου. Γεια σου, Λεωνίδα. Είσαι άνθρωπος με άρφα κεφαλαίο. Σου ξαναλέω. Με άρφα κεφαλαίο. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Φιλιά πολλά, Λεβεντιά μου. Γεια. Διακρίνω μια φόρτιση, κάτι. Ναι. Ακούω. Θα μιλήσουμε ίσως. Βλέπω ότι είμαι εγώ, τι κάνετε. Καλά. Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω, μόνο σας ακούω. Απλά επειδή άκουσα ότι θα φύγετε, πήρα να σας πω mm-hmm. και εγώ ότι καλύτερο. Να ξέρω το όνομά σου. Ναι, αμέ, Κυριακή. Κυριακή, ωραία. Πρέπει να είμαι και από τις πολύ νέες κοπέλες, γιατί ακούω πολύ ποδόσφαιρο, οπότε αναγκαστικά ακούω και τα μετά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για τους δυνατούς είναι τα δύσκολα. Δεν ξέρω ακριβώς τι το με πείτε, δεν με αφορά, ελπίζω να είναι όλα καλά. Mm-hmm.
Απλά εύχομαι ότι καλύτερο. Έχετε κάτι πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο που μιλάτε. Είναι πολύ χαρακτηριστική και η φωνή και ο τρόπος που μιλείτε, οπότε είναι και πολύ χαρακτηριστικό και μένει πολύ. Mm-hmm. Και τα δύσκολα είναι για τους ικανούς. Οπότε, Κυριακή, από ό,τι και είναι, να το ξεπεράσετε. Από πού, ποια περιοχή? Παγκράτη. Παγκράτη, ωραία, εδώ, κοντά μας. Ναι, εύχομαι πραγματικά, ειλικρινά, ότι καλύτερο και σύντομα να σας ξανακούσω κι εγώ, γιατί είναι, έτσι, έχετε ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πολύ πολύ ιδιαίτερο, με την καλή έννοια. Κυριακή, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για ό,τι μου είπες, μα πάνω απ' όλα για το πανάκριβο νυχτερινό χαμόγελο που μου χάρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Bye. Να είστε καλά.